Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την καλοσύνη του, τη στήριξή του και προς το κόμμα της Ένωσης Κεντρών και προς το κανάλι Έξτρα. Τη στήριξη όλης της κοινωνίας ζητάμε, γιατί οι ώρες είναι δύσκολες. Ελπίζουμε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να μην λειτουργεί επιπόλαια όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα και να γίνει μελετητής γνώστης των προβλημάτων του, γιατί όσο ο κόσμος είναι μακράν και αναθέτει εις άλλους εν λευκό τη λύση των προβλημάτων του, θα αντιμετωπίζει όλο και χειρότερα προβλήματα και θα κάνει τη ζωή του διαρκώς πιο άσχημη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι αν αναθέτουμε εις άλλους και περιμένουμε μόνο από εκείνους τη λύση των προβλημάτων μας, αργά ή γρήγορα θα έρθουν οι χειρότερες, οι πολύ χειρότερες ώρες και μέρες για την Ελλάδα. Γιατί στα 50 χρόνια που περάσανε από το 60 και μετά, αυτό κάναμε. Αναθέταμε σε σωτήρες και σε μεσίες τη λύση των προβλημάτων της χώρας μας. Αυτό το να είναι ο πολίτης αμέτωχος είναι πολύ επικίνδυνο. Θα μου πείτε και πώς θα συμμετέχει ο πολίτης. Ο πολίτης, αυτό θα συζητήσουμε σήμερα, πρέπει να σκύψει στα προβλήματά του, να βρει τις αιτίες της αποτυχίας της όλης μεταπολιτευτικής πορείας, να βρει τους λόγους δηλαδή της αποτυχίας και από εκεί και μετά, αν βρει τους λόγους και τους ερευνήσει, θα δει και τις δικές του ευθύνες, γιατί και ο ρόλος του πολίτη είναι σε μια δημοκρατία σημαντικός. Άρα θα βρει λοιπόν και τις δικές του ενοχές και ευθύνες ο πολίτης, θα δει και τα εγκλήματα που κάνανε αυτοί που ψήφισε και θα προσέξει να μην ξαναψηφίσει με τον ίδιο τρόπο. Αν και υπάρχει ένα είδος απολιτικ, έτσι έχει αναπτυχθεί στον κόσμο, θα σας πω μια συζήτηση με μια κυρία η οποία βρέθηκα σε ένα μαγαζί προημερών. Μου λέει μας έχουν τρελάνει και μια και μας έχουν, λέει, τρελάνει και εμείς θα ψηφίσουμε τρελούς. Λέω, τι εννοείτε θα ψηφίσετε τρελούς? Μου λέει, θα ψηφίσουμε αυτούς που τα σπάνε, που απειλούνε, που θέλουν να διώξουν τους μετανάστες έτσι διαμιάς. Λέω, μα αυτά γίνονται? Όχι, μου λέει, δεν γίνονται, το ξέρω, αλλά και τόσο καιρό, λέει, που ψήφιζα σοβαρότερος, είδα, λέει, τα χάλια τους. Δηλαδή, η κυρία αυτή, θα μου πείτε, δεν είχε και μεγάλο μορφωτικό επίπεδο, αλλά δεν έχει σημασία το επίπεδο της μόρφωσης. Η κυρία αυτή τα έχει ψηφίσει όλα, έχουν βγει μες στη σκέψη της όλοι οι πολιτικοί λοποδίτες, και καταφεύγει εις ποιους, καταφεύγει σε φωνιάδες, σε τρελούς, που τους ονομάζει τρελούς και η ίδια, με σκοπό, μήπως, λέει, ψηφίζοντας τρελούς, αλλάξει κάτι. Τρελαθήκαμε όλοι, λέει, κύριε Λεβέντη, με την πείνα, με τη δυστυχία, μέσα στο μαγαζί μου δεν μπαίνει άνθρωπος. Αν εγώ, λέει, φτωχεύσω και καταστραφώ και πεθάνω, θα έρθει να μου δώσει ο Σαμαράς φαΐ? Θα έρθει να μου δώσει φαΐ ο Τσίπρας? Άρα διαλέγω τον πιο τρελό να ψηφίσω. Για να ακούσουμε από αυτού τη γνώμη του φίλου μας, του κ. Σαρίδη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Ναι. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Να ακούσουμε τη γνώμη σας από αυτής της απόψεως. Η κυρία... Η οποία δεν είναι, νομίζω, μεμονωμένη άποψη. Είναι άποψη πάρα πολλών ανθρώπων. Αυτό φαίνεται, μάλλον. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όσο τραβηγμένες και να είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές, όσο ναι, παραποιημένες και να είναι, δεν πάβει να δείχνουν μία τάση.
Και η τάση λοιπόν αυτή δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι ψηφίζοντας αυτούς τους τρελούς θα δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Mm. Πλανώνται, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα και μεγαλύτερα προβλήματα, όχι μόνο στο σπίτι τους μέσα, αλλά και στην πατρίδα ολόκληρη. Mm. Δεν είναι λύση το να προχωρήσουν στο να ψηφίσουν ακραία κόμματα, τρελούς. Δεν είναι λύση. Σαφώς και έχουν απελπιστεί, έχουν θυμώσει από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κυβέρνησαν, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ξέρετε, οι οποίοι δεν κυβέρνησαν. Ναι, πώς θα τους δει όμως η κυρία αυτούς τους ανθρώπους? Η κυρία ανοίγει αντένα, ανοίγει μέγκα και βλέπει μόνο τους παλιούς που τη φέραν ως εδώ. Αυτή και είναι... κάποιους τέτοιους ακραίους. Δεν βλέπει Ένωση Κεντρών. Αυτή είναι πώς η κυρία αυτή, που επαναλαμβάνω δεν είναι και μεγάλης μόρφωσης, υποθέτω. Πώς η κυρία αυτή θα κάνει όλα αυτά που λέτε, θα ψάξει τους συνετούς, τους σοβαρούς, μέσα στην απελπισία της, γιατί μου δήλωσε ότι πάει για πτώχευση, ότι δεν μπαίνει άνθρωπος στο μαγαζί της. Και ποιος θα μου δώσει να φάει? Αυτή τώρα έχει φτάσει, ποιος θα της δώσει να φάει? Θα πρέπει... δηλαδή, περιμένει ένα Σαμαρά ή έναν οποιοδήποτε να της πάει φαΐ. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η κυρία να δει, ναι. Όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, στην τοποθέτησή σας, σήμερα θα δούμε και το πώς ο πολίτης θα πρέπει να ανατρέξει στο παρελθόν πίσω και να δει τα δικά του σφάλματα τα οποία έχει κάνει. Και η ίδια κυρία θα πρέπει και εκείνη να ανατρέξει στο παρελθόν, να δει τα δικά της σφάλματα και αφού διαπιστώσει και αφού τα καταλάβει τι έχει κάνει, να ανοίξει τους ορίζοντές της και να δει πράγματι ότι υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι είναι άφθαρτοι και οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Έτσι, δεν είναι μόνο ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Δεν είναι μόνο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας και... και όλοι οι άλλοι, μην τους λέμε όλους τους άλλους. Άλλωστε, δεν είπαμε και ποιοι είναι οι τρελοί. Έτσι, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρελοί. Λοιπόν, ναι. Αν ήταν ένας ο τρελός, θα τον λέγαμε. Αυτή είναι της απόψεως είμαι εγώ. Ότι να αθενήσει στο παρελθόν. Να δει πώς ψήφιζε. Να δει τι της δώσανε αυτοί που ψήφισαν. Mm. Τι περίμενε πρώτα όμως. Περίμενε. Ψήφιζε Πασόκ, ας πούμε. Τι περίμενε. Ό,τι της έλεγε το Πασόκ πριν τις εκλογές. Αυτό περίμενε. Αυτό ή περίμενε προσωπικό ρουσφέτη. Το προσωπικό ρουσφέτη, ξέρετε, δηλαδή, κάτι. Δηλαδή, περισσότεροι από τους ψηφοφόρους του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας ακούγανε τον κάθε Καραμαλή να λέει ευχάριστα πράγματα, ή τον Γιώργο Παπανδρέου ή τον Σιμίτη, ή μες στο μυαλό τους είχαν το ίδιο όφελος? Πάντα υπάρχει το ίδιο όφελος. Απάντα. Πάντα υπήρχε, ξέρετε, γιατί η γενιά η συγκεκριμένη είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μέσα από, ναι, τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70. Ήταν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι οικονομικά και περιμένανε ουσιαστικά μεσίες. Και να τους δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Και στα ατομικά. Το δημόσιο ουσιαστικά φάνταζε σαν μια λύση σε όλα τους τα προβλήματα. Για τα παιδιά. Μόνιμη δουλειά από τη μια, εισόδημα κάθε μήνα σίγουρο και εγγυημένο. Αυτό λέγανε. Αυτό δεν λέγανε. Mm. Αυτό δεν ήταν το δημόσιο, άσχετα αν τώρα έχει δαιμονοποιηθεί το δημόσιο. Άρα δεν υπήρχε εθνικό συμφέρον ή πατρίδα, υπήρχε πάντα μια σκέψη βαθύτερη για προσωπικό ρουσφέτη. Από τη μεταπολίτευση, μα αυτό το καλλιεργήσανε, ξέρετε, τα ίδια τα κόμματα. Ναι, μετά τη μεταπολίτευση. Αλλά το καλλιεργήσανε. Το απεδέχθη, είναι αποκλειστικά ευχάριστο. Βέβαια. Δηλαδή τα κόμματα προσέφεραν ρουσφέτη εις βάρος της οικονομίας της χώρας. Ο δε κόσμος το απεδέχεται ή τον βόλευε. Ο κόσμος βρισκόταν μέσα σε μια ζυγαριά, κύριε Πρόεδρε, και ήταν ή δεξιά ή αριστερά. Πάντα αυτό, ναι, αυτό το δίλημα. Του έδινε το κατεστημένο, το πολιτικό κατεστημένο. Δεξιά-αριστερά. Έπαιζε ο κόσμος. Ναι. Ανάλογα με, το τι είχε από πίσω του, τι είχε υποστεί στο παρελθόν, τι πίστευε ότι ήταν το σωστό, τι τον είχαν καλλιεργήσει, τι τον είχαν εκπαιδεύσει, τι του είχαν πει, ανάλογα ψήφιζε. Ή δεξιά, ναι, ή αριστερά. Εκεί λοιπόν που τοποθετούσε τον εαυτό του. Δεν έχει προδοθεί ο κόσμος. Ήταν μόνος του είχε προδώσει το δικαίωμά του να ψηφίζει σωστά. Μερίδιο της ευθύνης. Συγγνώμη, εγώ νομίζω ότι έτσι που το περιγράφετε, λιγότερη ευθύνη είχε ο Καραμαλής που κορόιδευε, ή ο Γιώργος Παπανδρέου ή ο Σιμίτης, και περισσότερη ευθύνη έχει ο λαός
που το ιερό δικαίωμα της ψήφου τον Καραμαλή και τον το εξαργύρωνε με τον τρόπο που λέτε. Ποιος είναι τον Καραμαλή και τον Παπαντρέο, ποιος τον έφερε στην εξουσία, ο λαός τον έφερε. Ο λαός τους έφερε. Δεν βγήκανε με τα τάγκς μόνοι τους. Ναι, αλλά βγήκανε και του είπανε ευχάριστα τα πράγματα. Το απέκρυψαν την αλήθεια του λαού. Του είπανε μπορούμε να σας διορίσουμε όλους. Ναι, να σας πω κάτι. Ο μοναδικός υποψήφιος πρωθυπουργός που ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στις εκλογές του 2009. Είπε την αλήθεια όπως την έβλεπε εκείνος, καθώς ήταν ο και Κώστας ο νεαρός. Ο Κώστας, όπως την έβλεπε εκείνος. Τι αλήθεια, κατόπιν εορτής την είπε. Κατόπιν εορτής. Κατόπιν εορτής αλήθεια. Όπως την έβλεπε εκείνος και δεν ψηφίστηκε καθόλου. Την αλήθεια έλεγε όταν έλεγε ότι θα πρέπει να σας βάλω μέτρα. Έλεγε θα πρέπει να σας βάλω μέτρα. Μα ένας άνθρωπος που λέει ή η παράταξή του ή και ο ίδιος. Μια ζωή ψέματα. Εμφανίζεται μια στιγμή και λέει αλήθεια. Αλήθεια. Γιατί να τον πιστέψει ο κόσμος. Δεν τον πίστεψε ο κόσμος. Δικαιολογημένα δεν τον πίστεψε ο κόσμος. Δηλαδή μπορεί να βγει ο Καραμαλής τώρα να ζήσει και τα ρέστα. Όχι. Θα του πει ο κόσμος, λέει κερατά, εσύ επί μια ζωή μας διόριζες, μα άφηνες να είναι. Το 2004 ήταν που θα δείχνουν τους νταματζίδες. Ναι, ναι. Και θα άλλαζε όλο το πολιτικό σκηνικό. Ναι. Το 2007 το ίδιο. Ναι. Το 2009. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι βγήκε να πει αλήθειες. Πότε, δηλαδή, στα 60 σου σκέπτεσαι να πεις αλήθειες. Είχε... Μέχρι τα 60 ζεις μέσα στη σαπίλα και μέσα στην απάτη. Και στο 60 σου έρχεται η φαϊνή ιδέα. Όχι, είπε την αλήθεια. Μήπως και δεν το ψηφίσουν, γιατί είχε κουραστεί. Θα ήθελε να φύγει. Ήθελε να φύγει. Ναι. Α, ήθελε... την αλήθεια τη λένε οι κουρασμένοι από, τη συναλλαγή, από την πελατειακή αυτή συναλλαγή. Ναι. Που, ως λόγο αναχώρησης. Αναχώρησης. Γιατί ο λαός, ξέρετε κάτι, άμα θα του πεις. Μια αλήθεια η οποία όμως θα είναι δύσκολη να την πιστέψει, ναι. Την αλήθεια τη συγκεκριμένη, και θα τον βλάπτει ουσιαστικά και στην τσέπη του, ναι. Και συναισθηματικά. Δεν θα την αποδεχτεί, ξέρετε. Θα πάει στον καλό, ελπίζει. Γιατί όπως το είπατε κάποια στιγμή, είπατε ότι ο μόνος που βρέθηκε να πει αλήθεια. Όχι. Ήταν ο Καραμαλής το 2009. Τι δηλαδή, είπε τη δραματική οικονομική κατάσταση. Το 7 τι είχε πει. Την καλύτερη. Το 7 είχε πει τα ίδια. Ψέματα ψηφίστε με. Ψηφίστε το 4 τι είχε πει. Το ψέματα ίδιο. Ψηφίστε με. Το ίδιο, ναι. Το 2000 είχε πει. Ψέματα ψηφίστε με. Άρα το 9 που βγήκε εκεί είπε γιατί να τον πιστέψουνε. Κανένας. Εγώ σου λέω και η γυναίκα του ίδια δεν τον πίστευε. Εσάς, αν σας έχει μάθει η γυναίκα σας ότι είστε ένας απατεώνας και όλο την κοροϊδεύετε. Και κάποια στιγμή δεν του μιλήσετε σοβαρά, νομίζετε θα σας λάβει υπόψη. Όχι, δεν θα με. Σας το λέω. Σας το λέω επιτήρως. Σας το λέω. Ναι, έτσι είναι. Αυτές οι αντιλήψεις ότι μπορείς όλη σου τη ζωή να είσαι στα Σόδωμα και στα Γόμορα και στο 60 έτος να σου έρθει η τάση της επιστροφής στην ηθική, στον ηθικό τρόπο. Είναι λίγο πριν το τέλος που πάμε και προσευχόμαστε στην Εκκλησία. Εντάξει. Και ζητάμε συγχώρεση. Πάντως, εδώ πέρα, δηλαδή η κυρία αυτή, δεν δώσαμε απάντηση τώρα. Η κυρία αυτή που καταλήγει σε τρελούς, όπως δήλωσε η ίδια. Μια και όλοι οι άλλοι που ψήφισε την εξαπατήσανε και τη φέρανε στην απόλυτη πτώχευση. Και ενώ μέχρι πριν 5 χρόνια πουλούσε, ξέρω εγώ, 20 αντικείμενα την ημέρα. Τώρα δεν μπαίνει άνθρωπος στο μαγαζί. Αυτή τώρα θέλει εκδίκηση. Τι θέλει, μέσα στο κεφάλι της, τι συναισθήματα έχει η αυτή. Η κυρία αυτή να αναρωτηθεί, αυτή η τρελή της λένε την αλήθεια. Ή τι λένε και αυτή ψέματα. Ξέρει, μου το είπε. Α, το ξέρει. Ότι, αλλά τους ψηφίζει σου λέει. Μήπως βαρέσουν καμιά μπουνιά στους άλλους. Μήπως τους τα σπάσουν μες στη Βουλή. Μήπως... διάφορα μήπως και όλο με την έννοια της βίας, δηλαδή να τα κάνουν και αλλιά καρφιά, κάτι τέτοια. Αυτό άφηνε να είναι. Το είπε δημοσίως, δεν θέλω τώρα να πω ποια είναι για να μην την εκθέσω. Εγώ απογοητεύομαι από αυτή την αντίληψη. Γιατί είναι η μόνη, εσείς συγγνώμη όλη μέρα που γυρίζετε, είναι μεμονωμένα το περιστατικό αυτής της κυρίας κατά τη γνώμη σας. Όχι. Όχι και είμαι βαθιά απογοητευμένος γιατί πραγματικά δεν βλέπουν ότι υπάρχει και αλλού λύση στα προβλήματα. Πιστεύουν δηλαδή ότι δίνοντας μία ψήφο θυμού, γιατί ουσιαστικά ψήφος θυμού είναι. Εκδίκησης. Εκδίκησης στον πολιτικό κατεστημένο για ό,τι έχει προκύψει μέσα από αυτό, δεν βλέπουν τις ευθύνες που ουσιαστικά έχουν και οι ίδιοι για όλη αυτή την κατάσταση. Μα πάντα τις ευθύνες του ο καθένας κοιτάει να τις απορρίψει. Δεν ξέρετε ότι τις ευθύνες του καθένας κοιτάζει να τις ρίξει αλλού.
Δεν ξέρετε ότι αρέσει στον Έλληνα να είναι ανεύθυνος για όλα? Κάποια στιγμή πρέπει για αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε, να αλλάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να δούνε την πραγματικότητα. Όλοι οι Έλληνες κάποια στιγμή πρέπει να δούνε ποια είναι η λύση. Πώς δηλαδή θα περπατήσουν τα επόμενα χρόνια με μια κυβέρνηση, μια συγκυβέρνηση, μια κυβέρνηση που να λέει ναι σε όλα και θα νέους φόρους, νέους φόρους, νέους φόρους συνέχεια, χωρίς τίποτε άλλο, χωρίς προοπτική. Τι, λέει, πάμε στον Τζίπρα, με μια άλλη κυβέρνηση. Λέει, ευχάριστα όλα. Με μια άλλη κυβέρνηση όμως, που είναι η ενδεχόμενη τέλος πάντων κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους άλλους να την πλαισιώνουν από τα αριστερά πάντα, η οποία αυτή τη στιγμή τα λέει όλα ευχάριστα, λέγοντας ότι δεν είναι λύσεις αυτές και ότι εκείνοι έχουν την λύση. Αλλά η λύση πουθενά δεν τη λένε, λέτε, και είναι κάποιο μυστικό και το κρατάνε μόνο και μόνο για να βγουν στην εξουσία και να το κάνουν οι ίδιοι. Ας πούνε την λύση. Μήπως φοβούνται, μην τους βλέψει κανείς. Αυτό λέω. Δηλαδή, την ιδέα της λύσης. Δηλαδή, τι, θέλουν το καλό της πατρίδος. Ας πούνε την λύση. Σε αυτούς που κυβερνάνε, ας βγούνε έξω από το παιχνίδι της κυβέρνησης και ας δώσουνε την λύση τη συγκεκριμένη στο Σαμαρά, στο Βενιζέλο και να πούνε αυτό το κάνουμε για το καλό της πατρίδας. Μάλιστα. Κερδισμένοι θα βγουν, ξέρετε, αν έχουν τη λύση. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εγώ πάντως θέλω να τονίσω σε αυτή την κυρία και μέσω αυτής της κυρίας σε όλο το λαό που σκέπτεται ανάλογα, ότι ο θυμός, η οργή, η εκδίκηση, το να λες τους βάζω μέσα στη Βουλή για να τα σπάσουνε, για να τους τα κάνουν λαμπόγιαλο, κάτι τέτοιες εκφράσεις κυκλοφορούν στην πιάτσα, όλα αυτά είναι απόψεις χαμένου ανθρώπου, ναυαγού που έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει τις δυνάμεις του, να πάψει μέσα στο πέλαγος να προσπαθεί να ζήσει, μήπως έρθουν τα σωστικά συνεργεία, και αποφασισμένου να πεθάνει. Δηλαδή, ο πολίτης, σε όσο δυνηρή θέση κι αν είναι, πρέπει να προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Να βάλει κάποιες βάσεις. Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Και η κυρία αυτή να πεθάνει, και εγώ να πεθάνω, και ο κύριος Σαρδίου, και όλοι μας. Οι επόμενοι έχουν χρέος να ζήσουν. Δεν μπορεί να λείψει εν έτη 2013 η ζωή από την Ελλάδα. Επομένως, η κυρία αυτή μοιάζει με ένα βαγό που την εγκαταλείπουν οι δυνάμεις της και παραδίδεται στο να πνιγεί. Διότι η ψήφος πάντα πρέπει να έχει και επικοδομητικό χαρακτήρα. Την δίνει σε κάποιον στον οποίο επενδύεις εμπιστοσύνη. Την δίνει σε κάποιον που εν επιγνώση των λαθών που έκανες σου φαίνεται ότι δεν θα κάνει τα ίδια ή θα κάνει λιγότερα. Θα είναι κατά τι καλύτερος από αυτούς που είχες. Αυτό είναι η ζωή. Η ζωή είναι συνυφασμένη με την ελπίδα. Όταν η ζωή ταυτιστεί με οργή, με εκδικητικότητα, σπάστουστα, αναρχία, εμφύλιος κλπ, εκεί πια σημαίνει ότι αυτός ο λαός τον έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις του και πάει για να πνιγεί. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Δηλαδή, δεν είναι ότι εγκαταλείπουν το λαό οι δυνάμεις τους. Εγώ φοβάμαι αυτό που είπε ο Στουρνάρας για τους βουλευτές, μήπως συμβαίνει για τον ελληνικό λαό. Γιατί ο Στουρνάρας το είπε για τους βουλευτές, μήπως κουραστούν και δεν μπορούν να ψηφίζουν συνέχεια νέους φόρους. Μήπως, γιατί οι βουλευτές είναι σκυλοτόμαρα οι περισσότεροι και προκειμένου να κρατηθούν στη Βουλή, μπορεί να μην κουραστούν ποτέ να ψηφίζουν φόρους. Να είναι κοντζαμπάσιδες, με καταλαβες. Αλλά ο λαός που θα πληρώνει τους φόρους, να δούμε ο λαός δεν έχει αν θα είναι ξεκούραστος να πληρώνει. Ο λαός δεν έχει άλλες αντοχές, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει. Και δεν έχει άλλες αντοχές. Δεν έχει άλλες αντοχές. Πληρώνει. Μήπως λοιπόν ο Στουρνάρας που αναφέρθηκε στην κούραση των βουλευτών, έπρεπε να αναφερθεί στην κούραση του λαού. Να τους ανέχεται όλους και του ιδίου συμπεριλαμβανομένου του Στουρνάρα. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει καμία κούραση σε επίπεδο πάντα βουλευτών. Για να δούμε εδώ, ο κύριος Τζακ τι λέει. Όσο ο κόσμος δεν βγαίνει να καθίσει ο κλαδόν στο Σύνταγμα και να ζητήσει νέο Σύνταγμα, όπως έγινε επί Όθωνος, μην περιμένουμε τίποτε προς το καλύτερο. Η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του λαού
και η χώρα από τον ίδιο μπορεί να φτιάξει και από τον ίδιο να καταστραφεί τελείως. Η παιδεία είναι το παν και δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ένα λαό αμόρφωτο και ανώριμο. Κάθονται στις παραλίες και χαριεντίζονται σαν να μην τρέχει τίποτα και το παιδάκι παίζει, τέλος πάντων. Μακάρι να μπορούσαν να ακουστούν οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών, όχι τίποτα άλλο, αλλά για να αποκτήσει πολιτισμό η τηλεόραση και γνώση ο κόσμος. Μάλιστα. Τον ευχαριστούμε τον κύριο, πώς τον είπε, Winston, πρέπει να είναι Εγγλέζος. Ναι. Winston. Δηλαδή τελικά για να καταλαβαίνουν εμάς πρέπει να είναι Εγγλέζοι. Οι Έλληνες θέλουν λαμπόγιαλο και να τα σπάσουν. Ναι, μάλλον, μάλλον. Αυτό θέλουν οι Έλληνες. Α, εδώ λέει ένας κύριος, θα ήθελα να μου πείτε κύριε Πρόεδρε τη γνώμη σας για την άρση πληστηριασμών. Άρση παρεμπόδισης πληστηριασμών. Είναι για την πρώτη κατοικία αυτό. Ναι, το οποίος... αυτό λέει άρση πληστηριασμών. Άρση πληστηριασμών υπάρχει τώρα. Τώρα αυτοί πάνε να κάνουν άρση του παγώματος του πληστηριασμών. Έχω μία τρόγλη στην Κυψέλη και 40.000 εισόδημα το χρόνο. Α, καλούτσικος είστε. Εμείς έχουμε λιγότερο. Και με απειλούν ότι θα μου το πάρουν. Έχετε πληροφορίες. Νίκος Μάνος. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάνο. Πρόκειται λοιπόν για... Υπάρχει μέχρι 30-12 του 2013 παρεμπόδιση πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία και η κυβέρνηση πιεζόμενη από την Τρόικα, η κυβέρνηση σκοπεύει να επιτρέψει από την 1η Ιανουαρίου τους πληστηριασμούς. Ακόμα και για την πρώτη... Θεωρούσα, γιατί το πιέζει αυτό η κυβέρνηση. Θεωρούσα ότι όσο υπάρχει παρεμπόδιση του πληστηριασμού, δεν πιέζεται ο άλλος να ψηφίσει, να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Οπότε, αν φοβηθεί ότι θα του πάρουν το σπίτι, θα πάει να πληρώσει. Έτσι, έτσι λένε ότι πιστεύει η Τρόικα και έτσι προφανώς πιστεύει και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι αυτοί που βγαίνουν και υπερασπίζουν την άποψη αυτή. Κοινωνικά, οικονομικά. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο συγκρουόμενες θέσεις. Ότι αν παγιώσουμε ένα νόμο ότι δεν κάνουμε σε κανένα πληστηριασμό, μπορεί να φτωχεύσει η χώρα και από αυτό. Δηλαδή οι τράπεζες να παρουσιάσουν τέτοια κοιλιά, τέτοιο άνοιγμα, που να μην μπορούμε με, μέσω κάποιων βοηθημάτων να τις διατηρήσουμε, αλλά να είναι πολύ μεγάλη η τρύπα τους. Το κενό που θα παρουσιάσουν είναι ένα ενδεχόμενο, γιατί τώρα είναι ένα 25% με 30% που δεν πληρώνει. Αν αυτό το 30% γίνει 35%, νομίζω στο 35% είναι το όριο πτώχευσης των τραπεζών. Των τραπεζών. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα είναι πια κάθε βοήθεια, θα πρέπει πια να κρατικοποιηθούν όλες οι τράπεζες και το κράτος, να, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, να αναλάβει, να βάλει τα λεφτά για όλους αυτούς που δεν πληρώνουν. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, αν επιτραπούν οι πληστηριασμοί, θα κινδυνεύσει να μείνουν στον δρόμο άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους και που ενώ είχαν ένα προγραμματισμό να πληρώνουν, δεν μπορούν εκ των πραγμάτων. Ακούστε εδώ τι έχει πάθει η κυβέρνηση. Εδώ είναι μπρος γκρεμός. Εδώ τι έχει πάθει η κυβέρνηση. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια και οι κυβερνήσεις οι οποίες περάσανε και η τωρινή συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ποτέ πάρει σαφείς θέσεις για ένα θέμα, αυτή τη στιγμή λένε κάτι το οποίο προβληματίζει τον ελληνικό λαό, λένε για πρώτη κατοικία, αφήνουν να εννοηθεί ότι θα ισχύσουν κάποια κριτήρια και δεν τους πιστεύει πλέον κανείς για το τι κριτήρια τέλος πάντων θα ισχύουν για τον πληστηριασμό. Τι κριτήρια, μέχρι τώρα έχουν βάλει τα 200.000 αντικειμενικοί, ότι προστατεύονται τα 200, μέχρι 200.000 ευρώ οι αντικειμενικοί. Νομίζω ότι με την αλλαγή των αντικειμενικών... Δηλαδή αν ένας έχει 220.000 αντικειμενική, να του κάνουμε πληστηριασμό. Ακούστε να είτε. Αυτό είναι ένα σύνθετο. Δηλαδή ένας έχει 205.000. Αυτό είναι ένα σύνθετο. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Σαφώς
και ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αγγίζει αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς Έλληνες. Όχι γενικά, το θέμα, όχι γενικά το θέμα του πληστηριασμού των κατοικιών. Όχι έτσι, γενικά, της πρώτης κατοικίας. Της πρώτης κατοικίας. Ναι. Λοιπόν, αγγίζει πάρα πολλούς. Αυτοί που είχαν αγοράσει διαμερίσματα στη δεκαετία από 2004 και το 2000 και μετά. Από το 2000 και μετά. Από το 2000 και μετά. Ναι. Από τότε ουσιαστικά που το χρηματιστήριο, να το πούμε έτσι, άνοιξε τις πόρτες στο φτωχό έτσι. Να βάλει κεραμίδι. Να βάλει κεραμίδι. Γιατί αυτό έγινε μετά. Ωραία. Το 2000. Αλλά άλλο σας ερωτώ τώρα. Η άποψή σας ποια είναι, γιατί εγώ την έχω εκφράσει και στο παρελθόν, ότι πρέπει να συνεχιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας και να συνεχιστεί μέχρι και 2 χρόνια αφότου η οικονομία ισορροπήσει. Δηλαδή, πρέπει όσο έχουμε μνημόνια και τέτοια να υπάρχει πάγωμα πληστηριασμών και να ισορροπήσει και η οικονομία 2 χρόνια, να προλάβουν οι άνεργοι να πιάσουν δουλειά και μετά, γιατί ακόμη και να φύγουμε από το μνημόνιο λέμε σήμερα, αμέσως θα πιάσει δουλειά αυτός ο 1,5 εκατομμύριο κόσμο? Όχι, αυτός θέλει 5 χρόνια για να πιάσει δουλειά. Άμα πάω εγώ την άλλη μέρα που θα φύγουμε από το μνημόνιο να του πω πλήρωνε τη δόση, θα μου πει κύριε Λεβέντη μου να πιάσω δουλειά πρώτα. Άρα πρέπει να περάσει και ένας εύλογος χρόνος να εξισορροπηθεί η οικονομία και τότε να αρχίσουν οι πληστηριασμοί, αφότου ο πολίτης, ο δανειολήπτης έχει πλέον τη δυνατότητα να πληρώνει. Δηλαδή, πληστηριασμοί να γίνονται ίσως έχουν δυνατότητα να πληρώνουν και δεν πληρώνουν. Αυτή τη στιγμή να λάβουμε υπόψη μας. Καταλάβατε τι λέω. Έχει χαθεί δηλαδή, να συνεχιστεί η απαγόρευση και το 2014 και το 2015, τουλάχιστον για 2 χρόνια, και να δοθεί ο εύλογος χρόνος αφού τελειώσουμε με τα μνημόνια, αν τελειώσουμε, γιατί μπορεί και να μην τελειώσουμε. Τα μνημόνια είναι... Αν έχουμε μνημόνια να συνεχιστεί, τι να κάνουμε. Διότι αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι θα βάλει κριτήρια, ό,τι κριτήρια και να βάλει, το 200.000 αντικειμενική προφανώς θα το κατεβάσει σε 100. Σε 100.000. Έτσι, αμέσως στους 500.000 να τους κάνει 200. Θα προσπαθήσει να μειώσει τους προστατευομένους. Έτσι, δεν είναι? Βέβαια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μπορεί να βάλει να αποδείξεις ότι δεν έχεις εργασία. Αλλά υπάρχουν μερικοί που έχουν μαύρη εργασία. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν δουλεύουν επισήμως, στη φορολογική τους δήλωση δηλώνουν άνεργοι, αλλά δουλεύουν μαύρα. Οποιαδήποτε κριτήρια για να βάλει, άρα η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να είναι δεδομένη. Ναι. Πρέπει να προστατεύσουμε... Έστω και με πιθανότητα πτώχευσης της χώρας, γιατί όταν το θέμα μεγαλώσει, υπάρχει και ένας αντίλογος εδώ, ότι αν το θέμα φουσκώσει και προστατεύουμε επάπειρον την πρώτη κατοικία, μπορεί αυτό να γλιτώσουμε από τα άλλα την πτώχευση και να πτωχεύσουμε από αυτό. Γιατί θα είναι πια τρομερή η φούσκα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Η ερώτηση εγώ είναι... στην Ένωση Κεντρών δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι μόνο, πρωτευόντως θέλουμε να είμαστε και λογικοί και χρήσιμοι. Διότι το συμφέρον της Ένωσης Κεντρών είναι να πάρει τη θέση που πήρα εγώ. Ποια είναι η θέση? Όσο έχουμε μνημόνιο απαγορεύεται πληστηριασμός και να δώσουμε και 2-3 χρόνια περιθώριο από εκεί και μετά, προκειμένου να πιάσουν οι άνεργοι δουλειά και μετά να αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Άρα η Ένωση Κεντρών μιλάει τουλάχιστον για 5 χρόνια ακόμη κατελάχιστον πάγωμα. Αυτό λέει η ψυχή μου εμένα. Αυτό θα έκανα εγώ, δεν θα μπορούσα να υπογράψω. Αν ήμουν βουλευτής, το χέρι μου να ψηφίσει δεν θα πήγαινε για να πάρουν το σπίτι του φτώχου. Έτσι είναι. Απ' την άλλη όμως μεριά υπάρχει και ένα πράγμα που με προβληματίζει. Τι πράγμα υπάρχει που με προβληματίζει? Ότι είμαστε μια χώρα που δώσαμε τη δυνατότητα και στο φτωχό κόσμο να αποκτήσει ένα σπίτι, γιατί η πρώτη κατοικία είναι η μόνη κατοικία, έτσι. Άμα έχεις δεύτερη και τρίτη, δεν είναι πρώτη. Να αποκτήσει τη μόνη κατοικία της ζωής του ένας άνθρωπος. Δώσαμε αυτή τη δυνατότητα και τη δώσαμε χωρίς βάσεις. Χωρίς να μπορούμε.
Και τώρα είμαστε πρώτου διλήμματος. Ή να την πάρουμε πίσω. Το τραπεζικό σύστημα. Ή να την πάρουμε πίσω. Α, εντάξει, ποιοι φταίνε. Θα δούμε ποιοι φταίνε. Οι τραπεζίτες, ο Λεβέντης, ο Σιμίτης. Δεν ξέρω ποιοι φταίνε. Μπορεί η κυρία αυτή να είχε δίκιο. Λαμπόγιαλο, να ψηφίζει τους λαμπόγιαλους. Λοιπόν, άλλο λέω. Ότι δώσαμε σαν κοινωνία μια δυνατότητα και ο φτωχός να ελπίσει και να αποκτήσει στέγη για τα παιδιά του. Με πύληνα πόδια το κάναμε αυτό, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα. Πίεζαν εργολάβοι, οι τράπεζες έλεγανε πάρε, μη φοβάσαι. Ζήσαμε μια ευδαιμονία εκεί, μια πενταετή ευδαιμονία και επιτρέψαμε εις όλους να πάρουν από ένα δάνειο. Και ήρθε τώρα και η κρίση που κόβουμε μισθούς, κάνουμε τόσα έσχη αδιανόητα και ο φόβος να χάσεις και το σπίτι σου. Δηλαδή εδώ είναι το απόλυτο βατερλό, εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι την προηγούμενη Κυριακή είχαμε εδώ τον κύριο Μπατσαρισάκη, ο οποίος είπε το εξής, ότι η Ελλάδα χρειάζεται και πακέτο για να καλύψει τις τρύπες του 13ης. Λίγο στον Άρας θα έχει πλεόνασμα. Ο πλεόνασμα τρύπα είναι. Θα έχει. Λοιπόν, τρύπα του 13, του 14, του 15 και του 16 μέχρι το 16. Άρα χρειαζόμαστε αμέσως ένα κοσάρι με 25 δις πακέτο. Χρειαζόμαστε και κούρεμα, κάνα 60 δις του όλου χρέους. Αυτό το πάνε και οι Γερμανοί. Και κούρεμα. Και μπορεί και στο τέλος και με όλα αυτά και να πτωχεύσουμε. Έτσι είπε ο κ. Μπατσαρισάκης και γι' αυτό ζήτησε και 100 χρόνια επιμήκυνση. Είπε ότι είναι παλιός τραπεζικός έμπειρος της εμπορικής τραπέζης ο κ. Μπατσαρισάκης και είπε ότι θέλει και πακετάκι 20-25 δις και κούρεμα 60 δις του χρέους και 100 χρόνια επιμήκυνση, όπως σημαίνει τα εγγόνια σου. Τα εγγόνια μου. Τα εγγόνια. Τα εγγόνια. Τα 100 χρόνια σημαίνει τώρα είναι 2013. Πόσο είναι. Τα δισεγγόνια. Τα 2113 τότε θα λήξει το μνημόνιο. Αυτό είπε ο κ. Μπατσαρισάκης και ο οποίος πάντα ήταν άλλες φορές που τον είχαμε καλέσει ήταν και πιο αισιόδοξος. Ήπιος. Αισιόδοξος. Ο ήπιος είναι πάλι. Πιο αισιόδοξο δηλαδή, δεν μας είχε πει τέτοια πράγματα τόσο τρομακτικά. Γιατί αυτό είναι τρομακτικό. Μα βλέπει ο άνθρωπος τι γίνεται. Όπως εδώ σας λέγω τώρα. Διορίζαμε, στο δημόσιο κάναμε, φτωχεύσαμε τη χώρα, την αφήσαμε ένα τεράστιο χρέος. Αφήσαμε και τον κόσμο την ίδια δεκαετία να παίρνει δάνεια. Νομίζοντας ότι αυτή η ευδαιμονία θα είναι εσαΐ. Και τώρα έρχονται όλα. Και τους μισθούς του κόβουμε και συντάξεις. Και τη δουλειά τους χάνει το 1/3 του κόσμου, το 27% είναι ήδη το 1/3, ναι. Και τώρα του πάρουμε και τα σπίτια. Και άρα τι γίνεται δηλαδή. Ξεφρακώνονται οι Έλληνες και γυρίζουν στο 1940. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω δηλαδή ότι στην κατοχή που μου έλεγε ο πατέρας μου γιατί δεν είχα γεννηθεί. Είχαν ένα σπίτι όμως να πει. Δεν ξέρω τι είχανε, πάντως δεν είχανε ρε παιδί μου τέτοιο φόβο. Δεν ξυπνάγανε το πρωί με τον εφιάλτη αυτό. Ξυπνάγανε με άλλους εφιάλτες. Εντάξει, καλύτερους ή χειρότερους. Αλλά είχαν ένα σπίτι για να μείνουν. Ναι. Γιατί τώρα έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Σας το περιέγραψα πολύ τα κλαφυρά για να καταλάβει ο κόσμος εις ποιο χάλι έχουμε φτάσει. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά τα χάλια τα οποία συμβαίνουν, είπαμε τη γνώμη λοιπόν της Ένωσης Κεντρών για τους πληστηριασμούς. Όσο υπάρχουν μνημόνια, να μην γίνεται κανένας πληστηριασμός και μετά και μία διετία με τριετία περίοδος χάριτος, γιατί πρέπει αυτό το 1,5 εκατομμύρια οι άνεργοι να πιάσουν δουλειά και μετά να πληρώνουν τη δόση τους. Γιατί αν και να φύγουμε σήμερα από το μνημόνιο, αν αύριο του ζητήσω το άνεργο πλήρων τη δόση του, είναι σαν τον κοροϊδεύω. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Τώρα, αν υπάρχουν κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια που λέει ο Γεωργιάδης με το Σαμαρά, ώστε να πληρώσουν, λέει, να πληρώσουν αυτοί που κρύβονται, αυτό δεν το κατάλαβα. Μίλησε ο Γεωργιάδης, αλλά και άλλοι υπουργοί και ο Χατζηδάκης, ότι κάποιοι, λέει, στην πρώτη κατοικία μπορεί να κρύβονται και ενώ έχουν, δεν δίνουν. Αυτό δεν το κατάλαβα. Η πρώτη κατοικία είναι η μόνη κατοικία έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μία κατοικία και μπορούν να δώσουν τη δόση τους
και δεν την δίνουν. Εγώ δεν ξέρω τέτοιον. Ξέρετε εσείς τέτοιον. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δηλαδή μόνο η τρέλα των υπουργών είναι αυτό τώρα. Εδώ μιλούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που με αίμα πήραν την πρώτη κατοικία, υπέγραψαν στις τράπεζες ότι χρωστάνε 100, 200, 300, ό,τι λεφτά χρωστάνε και λένε οι υπουργοί ότι ενώ μπορούν δεν πάνε να πληρώσουν. Αυτή είναι η απόλυτη τρέλα. Ας μας πούνε και οι υπουργοί ποιοι είναι αυτοί. Εγώ στο περιβάλλον μου έχω 50% ανθρώπους που ξέρω ότι με δάνεια πήραν τα σπίτια τους. Αλλά ξέρω ότι με αίμα πάνε και το δίνουν γιατί ακριβώς φοβούνται μην μπουν στο καζάνι όλων αυτών των πληστηριασμών. Οι άνθρωποι, όσοι έχουν φτάσει να μην πληρώνουν πια τη δόση τους, νομίζω ότι είναι οι απόλυτα απελπισμένοι. Είναι το καζάνι που βράζει πια, που κοχλάζει. Αλλά μην ακούω και τρέλες ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρώτη κατοικία, δίνανται λέει να πληρώσουν τη δόση τους και θα τους αναγκάσει ο Γεωργιάδης να την πληρώσουν επιτρέποντας τους πληστηριασμούς. Αυτό είναι. Ας μου δείξεις έναν, κύριε Γεωργιάδη. Δείξτε μου, σας παρακαλώ, εγώ στην περιοχή μου έναν. Δεν γνωρίζω έναν. Ας μας δείξει έναν ο κύριος υπουργός, να μας πει είναι αυτός. Δείξτε ναι, 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 ναι. Ομολογουμένως πιστεύω από αυτό θα πέσει η κυβέρνηση. Σε αυτό συμφωνώ με τον Τσίπρα, δηλαδή ότι την ώρα της ψηφοφορίας δεν μπορεί, θα βρεθούν 5 σοβαροί βουλευτές. Όσο υποτακτικοί και αν είναι, όσο και να αγαπάνε το βουλευτή λύκη τους, που θα πούνε άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Εγώ έτσι πιστεύω. Αν μου επιτρέπετε, ότι δεν μπορεί στους 156, πόσοι είναι που στηρίζουν αυτήν την κυβέρνηση, να μην βρεθούν 6-7 άντρες να μουτζώσουν ένα τόσο βλακώδες και ηλίθιο σύστημα. Εδώ πλέον μιλούμε για την απόλυτη ηλιθιότητα, δεν μιλούμε για... Πολλές φορές στο παρελθόν έδειξα καλοσύνη, είπα ας μην είμεθα απορριπτική σ' όλα εις όσα πράττει η κυβέρνηση. Πολλές φορές θέλησα να δώσω ακόμη και χέρι στήριξης που δεν είχα κανένα λόγο. Εμένα θα με συνέφερε σαν Ένωση Κεντρών εδώ πέρα να είμαι όχι σε όλα, αλλά επειδή δεν είναι του χαρακτήρα μου μια τέτοια συμπεριφορά, πάντα έπαιρνα τη θέση της λογικής και του μέτρου. Αλλά εδώ το ξεπερνάτε, κύριοι, το μέτρο. Ίσως είναι ο τρόπος να πάτε σπίτσας. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως για τον Καραμαλή. Ότι ενώ έλεγε ψέματα όλη τη ζωή ο Κώστας ο Καραμαλής, ήρθε το 2009 να πει αλήθειες και σου λέω να πει αλήθειες και μου λες με σκοπό να φύγει. Σκοπό να φύγει. Άρα μάλλον επελέγει αυτό το ξεπάγωμα των πληστηριασμών για να ηρεμήσει ο Σαμαράς και να επιστρέψει και να στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά, να μην πηγαίνει σε ομπάμιδες και σε... μην γυρνάει, γιατί... δεν είναι ότι και καλύτερο, το ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι και καλύτερο. Να ηρεμήσει και αυτός, να πάει λίγο στη Μεσσηνία να κάνει στην Μπούκα εκεί κανένα μπάνιο. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Ένας που λέει ότι λέτε, κύριε Λεβέντη, για κυβέρνηση τεχνοκρατών. Λοιπόν, καλή είναι αυτή η λύση, λέει. Αν όμως, λέει, αποτύχει και αυτή η λύση, έχετε κάτι άλλο μετά? Αυτή την ερώτηση το βάλει εδώ. Αν, λέει, εισηγήστε κυβέρνηση τεχνοκρατών λέγοντας ότι οι πολιτικοί απέτυχαν, πρέπει να παραμερίσουν. Αν αποτύχει και η λύση των τεχνοκρατών, κάναμε μία με τον Παπαδήμο, είπατε, κύριε Λεβέντη, μου γράφει ότι η λύση Παπαδήμου απέτυχε γιατί του είχαν βάλει μπάστακες 53 υπουργούς γύρω του, που ήταν όλοι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, μαθημένοι στην πελατειακή σχέση, ναι, και τον κατεδίκασαν τον Παπαδήμο. Αν πάλι συμβεί κάτι ίδιο, δηλαδή και ο νέος τεχνοκράτης δείξει αναποφασιστικότητα και αποτύχει, έχετε, κύριε Λεβέντη, άλλη λύση? Είχαμε πει σαν Ένωση Κεντρών ότι θα είναι κυβέρνηση τεχνοκρατών. Ναι, αυτό δεν θα μπλακούν καθόλου, καθόλου τα κόμματα. Ναι, τα κόμματα αυτά θα ψηφίσουν στη Βουλή. Έτσι. Θα παραμερίσουν και θα δώσουν ψήφο πιστοσύνη για σκοπό τη διατήρηση στο ευρώ
και την διάσωση της οικονομίας της χώρας. Ναι, στο σημείο αυτό θέλω, επειδή τηλεφώνησε κάποιος εχθές στο τηλεφωνικό κέντρο, μάλλον την προηγούμενη Κυριακή, ο οποίος είπε ότι ήταν εξ Ιταλίας, το σήκωσε ένας βοηθός μου το τηλέφωνο, ότι είναι εξ Ιταλίας αυτός. Και είπε ότι ο Μόντι στην Ιταλία, και γιατί το συσχετίζω, γιατί συσχετίζονται από τη φύση τους τα δύο στέλνια, ότι στην Ιταλία ο Μόντι απέτυχε, λέει. Απόδειξη, είπε στον τηλεφωνητή, απέτυχε, πήρε μόνο 10-11%. Πήρε μόνο 10-11%, απέτυχε. Και οι Ιταλοί, λέει, του είπαν ένα μεγάλο όχι του Μόντι. Εσείς λέτε, λέει, ότι θα πετύχουν, λέει ο κύριος Λεβέντης, ότι θα πετύχουν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις τεχνοκράτων. Για τους τεχνοκράτες. Ναι, ναι. Εδώ θέλω να πω στον κύριο αυτόν από την Ιταλία. Το ότι ο Μόντι πήρε 10% σημαίνει ότι απέτυχε το μοντέλο της λύσης τεχνοκρατών, που είναι ένα μοντέλο για μια ανάπαυλα του πολιτικού συστήματος, επειδή το πολιτικό σύστημα υπέστη κόπωση, σάπησε και πρέπει να παραμερίσει για λίγο. Κάθε σύστημα που σαπίζει, ή πρέπει βιαίως με μια επανάσταση να το αλλάζεις, ή πρέπει να παραχωρεί τη θέση του για ένα διάστημα ή κάτι άλλο, προκειμένου να υπάρξει έτσι εκτόνωση, κοινωνική εκτόνωση που επιβάλλεται, να μην πάμε σε αναρχία και σε εμφύλιο. Τη λύση, λέτε, των τεχνοκρατών εδώ, κύριε Σαρίδη μου, εγώ γιατί την είπα για την Ελλάδα? Επειδή βλέπω ότι κουράστηκε ο κόσμος με τον Σαμαρά, κουράστηκε ο κόσμος με τον Τζίπρα, κουράστηκε με την Παπαρίγα, κουράστηκε με όλους. Και έχει βγει το συμπέρασμα, όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι προκειμένου να... Όλοι ψεύτες. Ναι, όλοι ψεύτες, να μην πούμε τις φράσεις. Ναι, 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 ναι. Ο λαός λέει και βαρύτερες. Λέει και βαρύτερες, βαρύτερες, αλλά... πολύ βαρύτερες φράσεις. Θέλει και ο λαός κάτι άλλο. Του προσφέρουμε λοιπόν τη λύση των τεχνοκρατών για 1-2 χρόνια. Θεσμική λύση. Θεσμική λύση, για να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να μην φύγει βία, να δώσει χρόνο στην αναγέννησή του. Αν υπάρχουν 5 από τους παλαιούς που μπορεί και πρέπει να μείνουν, να μείνουν. Από τους 300, αν υπάρχουν 5-10 άξιοι να μείνουν, ας μείνουν. Εγώ δεν θέλω και 300 που λένε κάποιοι στη θάλασσα, τους βάλουμε σε ένα υποβρύχιο, λέει, και να σταματήσουν και να του κάνουμε κατάρρευση. Οι συσσωρευτές και να πάνε στο Αιγαίο, στον Πάτο. Λέω, προχθές ένας τέτοιος μου είπε, να εισηγηθείς, λέει, να βάλουμε και τους 300 σε ένα υποβρύχιο και να χαλάσουν οι μπαταρίες στη μέση του Αιγαίου και να πάνε στον Πάτο, ως τέτοια λύση. Εγώ τι λέω, να πάει το πολιτικό σύστημα στην άκρη, να παραχωρήσει την εξουσία, γιατί δεν μπορεί να μείνει κυβέρνητη μια χώρα, σε κυβέρνηση τεχνοκρατών. Η κυβέρνηση αυτή να σώσει τη χώρα, να την κρατήσει στο ευρώ, να την κρατήσει στην Ευρώπη και συγχρόνως να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά με ήπιο τρόπο, με ανάπτυξη, ώστε να βλέπει και ο λαός λίγο φως, γιατί αν ο λαός έβλεπε και λίγο φως, να έχει την υπόψη σας, θα έδειχνε πολύ μεγαλύτερη υπομονή και ανοχή. Είμαι βέβαιος. Δεν βλέπει καθόλου φως και αυτό τον εξοργίζει. Λοιπόν, γι' αυτό εισηγήθηκαν τους τεχνοκράτες. Για να παράσχει το ίδιο το πολιτικό σύστημα τρόπο ήπιας αναγέννησής του. Γιατί κινδυνεύει να έχουμε εμφύλιο, κινδυνεύει να βγουν ο κόσμος έξω και να έχουμε επαναστάσεις. Μην νομίζετε ότι αυτά που γίνονται στην Αίγυπτο, ότι η Αίγυπτος είναι μακράν. Στην Ελλάδα έχουν συμβεί τόσα έσχη που μπορεί να γίνουν και χειρότερα, να ξεσπάσουν σε μία μέρα μέσα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα τους τεχνοκράτες στην Ιταλία γιατί τους έκαναν? Το Μόντι γιατί τον έκαναν? Γιατί και εκεί ο Μεν Μπερλουσκόνη είχε κυβερνήσει 2-3 τετραετίες και είχε σαπίσει κυριολεκτικά. Οι άλλοι της λεγόμενης κεντροαριστεράς ήταν και αυτοί ανύπαρκτοι. 40 ετών συνεχιστές ενός κουρασμένου μοντέλου γεωμάτου σκάνδαλα και ο κόσμος ήθελε κάτι καινούριο. Τώρα, όταν έγιναν εκλογές, ο Μόντι δεν ήταν κομματάρχης. Πρωτοίδρυσε το κόμμα τώρα. Το 10% που πήρε δεν είναι αποτυχία. Γιατί δεν ήταν παραδοσιακός ηγέτης κόμματος. Ήταν ευνίδια, κατέβασε συνδυασμούς και πήρε 10%. Το θεωρείται αποτυχία? Όταν πάλεψε με κόμματα στην Ιταλία, τα κόμματα έχουν πολύ βαθιές ρίζες στην Ιταλία.
Όταν πας να πολεμήσεις στην αριστερά, στην Ιταλία ή τη δεξιά, είναι σαν να πολεμάς, ας πούμε, τον εαυτό σου. Είναι βαθιά ριζωμένες ιδεολειψίες. Έχουν δηλητηριάσει το νου του κόσμου του Ιταλού. Και ο Μόντι και ο Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία μαζέψαν 35%. Ακριβώς. Μεγάλο ποσοστό. Ο κόσμος απελπίστηκε από τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, φρονώ εδώ, εγώ δεν θέλω να δημιουργηθεί κόμμα από τους τεχνοκράτες. Εγώ θέλω οι τεχνοκράτες να χρησιμοποιηθούν για 1-1,5 χρόνο και η οικονομία να σωθεί και να μείνουμε στο ευρώ που το θεωρώ κεφαλαιόδες, γιατί θα ήταν η πιο μεγάλη εθνική ήττα αν η χώρα φύγει από το ευρώ. Λοιπόν, και θα πω στη συνέχεια γιατί. Γιατί έχει αναπτυχθεί και της δραχμής μια ηλίθια άποψη που κυκλοφορεί στο ίντερνετ. Ναι. Λοιπόν, και το πολιτικό σύστημα, αφού κούρασε και ο κόσμος τους βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αντί να βάζουν σωματοφύλακες για να βγουν έξω, καλύτερα να παραδώσουν την εξουσία, να ψηφίσουν μες στη Βουλή ένα τεχνοκράτη πρωθυπουργών, να τον αφήσουν να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, δηλαδή να συγκρουστεί με το βαθύ κομματικό κράτος, να αφαιρέσει τα προνόμια της ελίτ, χρήματα κομμάτων, αποσπασμένοι, υπάλληλοι της Βουλής πρέπει να απολυθούν, αργόμισθοι του δημοσίου, δίπλο συνταξιούχοι, τρίπλο συνταξιούχοι, που είναι απαράδεκτο φαινόμενο όταν έχουμε τέτοια πείνα, να υπάρχουν άνθρωποι με τρεις συντάξεις ή να υπάρχουν με τρεις δουλειές όταν έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Αυτές τις παθογένειες να αφαιρέσει ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός. Και μετά θα δούμε τα κόμματα. Θα δούμε τα κόμματα τι ψήφους θα πάρει το καθένα. Ενώ εδώ δημιουργήσαμε ένα συνασπισμό των προθήμων να είναι κλητήρες της Μέρκελ υπό το Σαμαρά και ένα συνασπισμό των δήθεν αυτών που έχουν άλλη λύση υπό τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δύο τελείως αντίθετους κόσμους και λέμε του πολίτη διάλεξε, που σίγουρα ο πολίτης ο Σόφρον απορρίπτει και τους δύο αυτούς κόσμους. Γιατί ούτε τη δουλοπρέπεια του Σαμαρά θέλει ο πολίτης, αλλά ούτε και τις εξωφρενικές και παράλογες και επικίνδυνες απόψεις ενός αρχομανούς Τσίπρα. Έτσι είναι. Τώρα, γιατί, πρέπει να εξηγήσουμε κύριε Γιάννη μου στον κόσμο, γιατί το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ είναι εθνική τραγωδία και είναι η μεγίστη εθνική ήττα. Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι πιστεύει, ναι, πάρα πολλοί κόσμοι πιστεύει με τη δραχμή, ότι με τη δραχμή τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Ναι. Είναι όμως ο αμόρφωτος κόσμος. Είναι ο κόσμος αυτός, δεν τον υβρίζω τον κόσμο, όχι προς Θεού, τον σέβομαι. Και όταν λέω αμόρφωτος δεν εννοώ κατά ανάγκη ότι δεν έχει πτυχία. Είναι αυτός που δεν ξέρει οικονομικά. Δεν ξέρει τα οικονομικά, τα δημοσιοοικονομικά. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να είσαι και λογιστής, να είσαι και οικονομολόγος, αλλά να αγνοείς τα περί οικονομίας. Να μην ξέρεις δηλαδή πόσο είναι το χρέος, να μην ξέρεις πώς πληρώνουμε τα ομόλογα, να μην ξέρεις πώς στοχεύει μια χώρα, να μην ξέρεις τι ποσοστό των αγαθών είναι εισαγωγής. Οπότε η μείζον αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση, δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, τις συνέπειες, τίποτα από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής. Τίποτα. Ποτέ. Τίποτα. Καμία αντιπολίτευση δεν γνώριζε. Ναι. Και φοβάμαι ότι δεν ξέρει ούτε η κυβέρνηση. Ότι και ο Σαμαράς δηλαδή εκτελεί εντολές της Μέρκελ και δεν ξέρει ούτε αυτός. Αυτό που φοβάστε για τον Τσίπρα, εγώ το φοβάμαι και για τον Σαμαρά. Γιατί ειλικρινά θα τον ήθελα πιο σόφρο να ανήξερε και λίγα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν και τους κινδύνους που λοχεύουν για τον τόπο σήμερα. Αλλά θέλω να σας εξηγήσω και Δημό, να εξηγήσουμε και στον κόσμο μας, στο που είναι το πολύτιμο κεφάλαιο όλων μας, είναι ο κόσμος που μας παρακολουθεί, γιατί η Ένωση Κεντρών υπερασπίζεται τόσο ένθερμα τη δραχμή. Το ευρώ. Ναι, συγγνώμη, το ευρώ. Το ευρώ. Λέτε να γίνω και εγώ της δραχμής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί εάν φύγουμε από το ευρώ θα ζήσει και χωρίς εμάς. Είναι ηλίθιοι αυτοί που λένε ότι η φεύγουσα η Ελλάδα θα το καταστρέψει, θα το πάρει μαζί της. Τώρα πλέον. Τώρα δεν γίνεται. Mm. Αλλά και στην αρχή εγώ πιστεύω δεν θα γίνονται. Ένα κράτος που είναι το 2,5%
της 100 της Ευρωζώνης, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να την απειλήσει. Έστω και αν είχε διοχετεύσει ομόλογα παντού. Άλλο αυτό. Λοιπόν, είχαν οι Καραμαλίδες και οι Σιμίτιδες γεμίσει με ομόλογα όλα τα ντουνιά. Αλλά λέμε τώρα κάτι άλλο. Ότι θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα κλαμπ των ισχυρών με το ισχυρό ευρώ και εμείς θα γυρίσουμε στην δραχμή. Και εμείς θα γίνουμε σαν την Τουρκία, σαν την Αλβανία, σαν την... Με το χρέος που έχουμε θα είμαστε χειρότερα σε αυτό. Έστω ότι το παίζουμε και τρελή και λέμε δεν πληρώνουμε κανέναν. Το παίζουμε χόντζες. Όπως θέλει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας αυτή την τρελή λύση προτείνει. Να πάμε δραχμή, άλλο αν τώρα δημοσίως λέει ευρώ και αυτός το κάνει, μήπως πάρει και κάνα μετριοπαθέστερο ψήφο. Κάνα κόσμο λίγο πιο λογικό. Γιατί με τους τρελούς μόνο δεν φτάνει για να φτάνει, βγει η κυβέρνηση. Και το ξέρει αυτό καλά. Λοιπόν, η Ελλάδα θα γίνει σαν την Τουρκία που έχει το νόμισμά της. Δεν έχει κάποιο νόμισμα. Τη λίρα. Τη λίρα. Την τουρκική λίρα. Λίρα, μπράβο. Η Αλβανία έχει το ΛΕΚ. Το ναι. ΛΕΚ. Τι θα πάθουμε τώρα εμείς αν φύγουμε από το ευρώ και πάμε στη δραχμή. Τι θα πάθουμε. Και ακόμη και αν εφαρμόσουμε του Τσίπρα την άποψη που, και πούμε δεν πληρώνουμε κανένα σας ρε. Κάστε στο διάλογο όλος ο κόσμος, δεν πληρώνουμε κανένα. Γιατί κάτι τέτοιο λέει και ο Καμένος και εσύ. Ναι. Κάτι δεν αναγνωρίζουμε χρέος, είναι επωνίδιστο το χρέος. Άντε πνιγείτε ρε. Να πούμε σε όλους αυτούς, θα έρχονται εδώ να πληρωθούν. Μάλιστα, τα διάλαβα εδώ. Ότι είσαι από την Ελβετία, ούστ. Πού είσαι από την Αμερική, έξω από εδώ. Αυτό θέλει ο Καμένος. Αυτό προτείνει. Να λέμε σε όλους, ας το διάλο, φευγάτε και να γυρίσουμε στη δραχμήλα μας. Και νομίζει ο κόσμος ότι αυτό θα είναι καλύτερο. Ναι, ξέρετε τι συνέπειες θα έχει αυτό. Πρώτον, για 200 χρόνια να μην μας δανείσει κανείς ούτε ένα ευρώ. Θα πούνε αυτοί είναι, άμα δώσεις αυτούς τα λεφτά, δεν θα μας πλησιάζουν ούτε για συναλλαγή. Εάν μεν τους γυρεύουμε προϊόντα, θα λένε προκαταβολή. Προκαταβολή. Αυτό και μόνο αυτό, τι συνέπειες άμεσες θα έχει. Να μην κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ούτε κρατικά, ούτε του στρατού, ούτε ιδιωτικά αυτοκίνητα. Να μην εισάγονται φάρμακα, ούτε για τους καρκινοπαθείς, ούτε για τους νευροπαθείς. Να μην δίνονται συντάξεις στον κόσμο. Μα δεν παράγουμε για τίποτα. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, σας περιγράφω μια κατάσταση του Αδάμ και της Εύας. Να με συγχωρείτε, των πρωτοπλαστών κατάσταση θα υπάρξει. Και αν θέλει ο κύριος Τσίπρας, ας πάει στην Αργεντινή να ρωτήσει πώς περάσανε. Ας πάει στην Τουρκία να δει πώς περάσανε, που εκείνοι δεν αλλάξαν νόμισμα, απλά μπήκαν στο ΔΝΤΑΒ. Λοιπόν, να δεχθώ ότι είναι έγκλημα αυτό που έκανε ο Παπανδρέου και μας έβαλε στο ΔΝΤΑΒ, αφού υπήρχε ο Γιώργος, αφού υπήρχαν άλλες λύσεις, κόβοντας διπλές συντάξεις τριπλές, κόβοντας πολυθεσία, απαγορεύοντας τους συνταξιούς που παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ μηνιαίως να εργαστούν, κόβοντας αποσπασμένους, κόβοντας μετακλητούς, κόβοντας τα χρήματα των κομμάτων, κάνοντας περικοπές, υπήρχε τρόπος να κατεβάσει το έλλειμμα στο 3 και η χώρα να μην ζήσει τον εφιάλτη, τον spread, της ανόδου των spread και της αποβολής από τις αγορές. Δεν το έκανε, αυτό πρέπει να και να λογοδοτήσει ίσως ο Παπανδρέου. Λένε κάποιοι ότι δολίως το έκανε για να οικονομήσει ο αδερφός του. Εγώ αυτό δεν το υιοθετώ, ως εκεί δεν πάω. Ως εκεί δεν πάω. Μπορεί να τον θεωρώ άχρηστο. Αλλά τόσο απατεώνα και προδότη να κάνει αυτό που λέει ο Καμένος, δηλαδή να βάλει την Ελλάδα στο μνημόνιο προκειμένου να τα οικονομήσει ο Νικολάκης ή ο Ανδρίκος ή ο ποιος από τους αδερφούς του, αυτό το θεωρώ, αυτό δεν τολμώ ούτε να το σκεφτώ για πρώην πρωθυπουργό. Έστω και πρωθυπουργό μιας περίοδου που ήταν σαπίλα, πελατειακή σχέση, ρουσφέτια, μαύρο χρήμα. Λοιπόν. Εγώ προσωπικά, σαν Λεβέντης, δεν υιοθετώ αυτή την προχωρημένη αντίληψη προδοτικότητας για τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν την υιοθετώ, το λέω δημοσίως, έχω επ' αυτού έχω εκτεθεί. Αλλά και από την άλλη μεριά τώρα, αφού μπήκαμε στο μνημόνιο, επειδή ο Σαμαράς βαδίζει σε μια τροχιά τρέλας που μας οδηγεί στα βράχια, από πανικό, να φτάνουμε να υπερασπιζόμαστε την οικονομία των πρωτοπλάστων του Αδάμ και της Εύας. Δηλαδή την οικονομία του να χάσουμε όχι πολυτέλειες, να χάσουμε και τα στοιχειώδη προς το ζήν.
και να τρώμε ένα τον άλλον, να πάμε σε εμφύλιο, όπως αυτό προτείνουν ουσιαστικά οι κύριοι της δραχμής. Αυτό το θεωρώ την άλλη άκρη της τρέλας. Δηλαδή έχουμε μία τρέλα που ο Σαμαράς λέει ότι θα μας σώσει, ενώ μας οδηγεί στα βράχια και ενώ μας αφαιρεί κάθε μέρα επίπεδο ζωής, ποιότητα ζωής, μας ξυζουμίζει, είναι έτοιμος και τα σπίτια να μας πάρει, να μας εξοντώσει. Έχουμε λοιπόν ένα Σαμαρά που πράγματι μας οδηγεί απευθείας εις τον γκρεμό, και έχουμε και τους άλλους. Ο Τσίπρας ήταν ένας μεταξύ αυτών εξ αρχής. Μετά φοβήθηκε, είπαμε, άλλαξε. Και θέλοντας λίγο ποσοστά παραπάνω, λίγο σοβαρεύτηκε. Αλλά σοβαρεύτηκε φραστικά. Εγώ πιστεύω μέσα στο πετσί του ο Τσίπρας είναι της δραχμής ο παντός. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, και απ' την άλλη λοιπόν οι οπαδοί της δραχμής που μας θέλουν να μας γυρίσουν στην οικονομία των πρωτοπλάστων. Κυρίες και κύριοι, φαίνεται όντως ότι δεν υπάρχει λογική. Ξέρετε γιατί σας είπα στην αρχή της σημερινής μας κουβέντας την άποψη της κοπέλας με το μαγαζί που έλεγε «Τρελάθηκα, θα ψηφίσω τρελούς» και το έπαιζε και χόρευε μες στο μαγαζί της, νομίζοντας ότι κάτι λέει που με είδε. Της λέω «Τα μάτια σου βγάζεις», της είπα. «Τον εαυτό σου, αυτοκτονείς», της λέω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό αρχικά? Γιατί η κυρία αυτή με το μαγαζάκι, μην νομίζετε ότι έχει το ίδιο μυαλό, έχει και με το Σαμαρά και με τον Τσίπρα. Θέλετε να σας πω, κύριε Σαλίδη μου, γελάτε? Συγγνώμη, γιατί η κυρία αυτή την τρέλα την έχει για τον εαυτό της και όσοι την ακούνε κάθε μέρα στο μαγαζί της. Ο Σαμαράς όμως την τρέλα του θα καταστρέψει τη χώρα. Θα στείλει στην αυτοκτονία τη μισή Ελλάδα και θα φύγει κακήν κακός από την εξουσία και δεν θα έχει ούτε τη δικαιολογία ότι να πρόσφερα και κάτι. Ξέρετε, φεύγοντας, έστω και κακήν κακός φεύγοντας ένας πρωθυπουργός, μπορεί να έχει και στην κρυφή του ατζέντα μετά στην απολογία του, να έκανα και αυτά. Έκανα και κάτι. Ναι. Αυτός δεν θα έχει τίποτα ο Σαμαράς. Γιατί είναι κλητήρας της Μέρκελ. Γιατί έχει βάλει τις τηλεοράσεις επικοινωνιακά να διαφημίζουν ότι σωζόμεθα, που τις τηλεοράσεις τις έχουν σκυλοτόμαρα, τα οποία κοιτάνε μόνο να οικονομήσουν οι ίδιοι, οι γνωστοί καναλάρκες, οι νταβατζίδες. Τα έχει βρει με αυτούς προκειμένου να ταΐζουν κουτόχορτο τα 10 εκατομμύρια, αλλά δεν ξέρει ότι το πλήρωμα του χρόνου για να φύγει και ο ίδιος πλησιάζει, κύριε Σαμαρά. Οι ξένοι είναι σε ένα δίλημα, κύριε Σαρίδη μου, τώρα, μετά τις γερμανικές εκλογές. Θα τα ζυγίσουν. Ή η Ελλάδα σώζεται, ή κλωτσά και άστε στα διάλογα να τελειώνουν. Αυτό που λένε, γι' αυτό, αυτό που λέει ο Μπατσαρισάκης που ήρθε και είπε ένα πακετάκι 20-25 δις, ένα κούρεμα 60-65 δις και μία επιμήκυνση 100 χρόνια, στην Κρήτη να τα ονειρεύεται στο κρεβάτι του. Αυτά. Και ξέρετε γιατί να τα ονειρεύεται? Γιατί όσο και αν πέστε ότι η διεθνής κοινότητα τρελάθηκε και θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα. Εγώ φοβάμαι ότι αυτοί σκέπτονται ότι αυτό το κακό που ξεκίνησαν με την Ελλάδα θα υπάρξει και κανένα άλλο κράτος με παρόμοια προβλήματα και μετά δεν θα αντέξουν. Γιατί η ιστορία της Ελλάδος είναι ήδη 200 τόσα δις. Να πάει μέχρι το τέλος 300-350. Να χάσουν ένα χρέος της Ελλάδος αυτοί. Να χάσουν οι ξένοι. Αυτοί δεν φοβούνται αυτό. Δεν θα αντέξουν, δεν θα αντέξουν τον επόμενο. Τον επόμενο και τον μεθεπόμενο. Ναι. Και γι' αυτό θα θελήσουν να τελειώνουν με το ζήτημα Ελλάδα. Γι' αυτό ζητώ κυβέρνηση τεχνοκρατών και κάποιοι δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Λοιπόν, εάν απορρίψετε την πρότασή μας για κυβέρνηση τεχνοκρατών, πέστε τη δική σας πρόταση να μείνει ο Σαμαράς, να έρθει ο Τσίπρας. Με αυτούς σίγουρα δεν καταστρεφόμεθα. Πάνω στην αγωνία μου για την Ελλάδα το προτείνω. Δεν έχω κανένα όφελος. Ούτε μέλος θα είμαι αυτής της κυβέρνησης. Και τον Παπαδήμο που πρότεινα προδιετίας, κύριε, πριν έρθει 2 χρόνια. Γιατί 2 χρόνια πριν είχα πει το όνομά του. Ναι, ναι. Το έκανα πάνω στην ίδια μου αγωνία. Λέω, ποιος θα αναλάβει τώρα? Ο Γιώργος Παπανδρέου, τον ήξερα άχρηστο. Ο Σαμαράς, δηλαδή ήξερα ότι ο δικοματισμός
είχε κάποιους στάρ, αλλά πολιτικά οι άνθρωποι αυτοί, πολιτικά οι άνθρωποι αυτοί, δεν είχαν κότσια. Και ήξερα ότι είναι μια περίοδος που ήθελε σκληρά νεύρα και ικανότητες η Πρωθυπουργία. Αυτό με έκανε, νομίζετε, γιατί έχω λαβαίνω και κάτι email κάποιον ότι είναι μασόνος ο Παπαδήμος, ότι είναι της Goldman Sachs ο Παπαδήμος, ότι είναι της Bilderberg ο Παπαδήμος. Έχουν ακουστεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ο Παπαδήμος μπορεί να είναι όλων αυτών που δεν τα πιστεύω. Ότι να είναι Bilderberg ο Παπαδήμος ή Goldman Sachs ή πώς το είπατε οι άλλοι, της Τριαθνούς. Κάπως το λέει ο φίλος μας, Τριμερούς Επιτροπής. Τριμερούς, της Τριμερούς. Που είναι οι Τριμερείς, είναι ο άξονας ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία. Λέει ο κύριος. Λοιπόν, ο Παπαδήμος μπορεί, φίλε μου, να είναι δούλος της Τριμερούς. Εγώ όμως που τον πρότεινα, δεν τον πρότεινα γιατί είναι δούλος της Τριμερούς. Εγώ τον πρότεινα γιατί έβλεπα, είναι ο μόνος που είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εγνώριζε πρόσωπα και πράγματα στην Ευρώπη, έβλεπα πόσο άχρηστος είναι ο Σαμαράς, ο Γεωργάκης και όλοι οι άλλοι, και πάνω στην αγωνία μου να έχει η χώρα άνθρωπο που να συζητά με τους ξένους, πρότεινα τον Παπαδήμο. Και αν έβαλα τον Παπαδήμο, κύριε Γιάννη μου, ξέρετε γιατί τον έβαλαν? Όχι για να μου κάνουν τη δική μου χάρη, αλλά γιατί δεν υπήρχε άλλος. Γιατί συνεζητούνται να βάλουν τον Απόστολο Κακλαμάνη, συνεζητούνται να βάλουν ένα Σγουρί, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε από Θεσσαλονίκη, φίλο του Βενιζέλου, ένα Σμυρλί, δεν ξέρω, Σγουρί, που είναι λέει έξω στα δικαστήρια, στα ευρωπαϊκά. Συνεζητούνται, όλα όμως συνεζητούνται και σε 2-3 ώρες κατέρεαν. Γιατί δεν άντεχαν. Μέχρι και οι ίδιοι είχαν καταλάβει, φυσικά, ότι ήταν λοιπόν, η μοναδική. Θέλω λοιπόν να πω εδώ στο φίλο μας που λέει για τον Παπαδήμο ότι είναι μασόνος και ότι οι Τριμερείς αυτοί και ο Ροκφέλλερ απεφάσισαν να τον βάλουν πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, αυτοί μπορεί να το έκαναν αυτό. Εγώ όμως, σαν Βασίλης Λεβέντης, πρότεινα Παπαδήμο εκείνη την ώρα, γιατί ποιον άλλο να προτείνω? Τον Απόστολο Κακλαμάνη που πρότεινε ο Βενιζέλος? Ποιον να προτείνω? Το Σαμαρά? Να προτείνω το Βενιζέλο? Ποιον να προτείνω? Τον Πάνο Παναγιωτόπουλο να προτείνω? Πέστε μου τι να προτείνω? Πάνω στην αγωνία μου για να αποκτήσει η χώρα εκπροσώπηση, είπα αυτό τον άνθρωπο. Με ελάχιστη γνωριμία και χωρίς να με νοιάζει αν είναι του κερατά, όχι της Goldman Sachs, των μασόνων ή των Εβραίων. Πάνω στην αγωνία μου τον πρότεινα και επιμένω ότι τον κατέστρεψαν οι 53 μπάστακες, Πάγκαλος, Βενιζέλος, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Λικουρέντο, όλοι αυτοί, Αβραμόπουλος, Δήμας, που τους βάλανε όλους αυτούς γύρω του και δεν ήταν πια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Ήταν κυβέρνηση με τεχνοκράτη πρωθυπουργό και με όλο το σκυλολόγι γύρω το άλλο. Δεν ήταν κυβέρνηση ελπίδας και εμπιστοσύνης για την κοινωνία. Εξάλλου ήταν και μια κυβέρνηση για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όσοι λοιπόν τώρα είστε κατά των τεχνοκρατών, πέστε μου εσείς τι άλλο μπορεί να γίνει? Να συνεχίσει να μένει ο Σαμαράς, να μας καταστρέψει όλους, να μας πάρει και τα παντελόνια? Να φέρουμε τον Τζίπρα, τον εμπιστεύεστε? Εγώ προσωπικά ούτε για τις κλητήρες εξώπορτα δεν θα... Κλητήρα της εξώπορτάς μου δεν θα τον άφηνα τον Τσίπρα. Γιατί ήξερα τον πατέρα του και ξέρω το ποιόν του. Και βλέπω ένα παιδαρέλι που βγαίνει και διαβάζει. Του γράφουν και τις ομιλίες. Κατασκεύασαν επικοινωνιακά ένα παιδαρέλι να ταυτιστεί με την ελπίδα να φύγουμε από τους δουλοπρεπείς της Μέρκελ. Δεν είναι λύση αυτή. Έτσι δεν είναι? Σας εννοεί εμπιστοσύνη, κύριε Σαρίνη? Όχι, το έχουμε εδώ. Είναι πολλοί που είπανε και μηνύματα. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα που ζητάνε μέσα από το control. Control, ναι. Και να επιστρέψουμε. Θα μας επιστρέψετε να κάνουμε ένα ολικό λεπτό διάλειμμα. Και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια.